Ενσαρκωμένος να κερδίσει θέλει όσους τον ακολουθούν. Μισεί την ασάφεια να υπακούς στο έργο του. Μην ανησυχείς για τις ιδέες του Θεού στον ουρανό. Μη δυσκολεύεις τα πράγματα για τον ενσαρκωμένο Θεό. Όσοι τον υπακούν σε όλα του τα σχέδια υπακούν. Όσοι τον υπακούν τα λόγια του ακούν. Δεν τους απασχολεί τι κάνει ο Θεός στον ουρανό. Πώς μοιάζει, δίνουν όλη την καρδιά τους στο Θεό στη γη. Θέτουν ολόκληρη την ύπαρξή τους μπροστά του. Ποτέ δεν σκέφτονται τη δική τους ασφάλεια. Με τον εσάρκωμένο Θεό δεν ασχολούνται. Τη κανονικότητα ή την πρακτικότητα του. Τον εσαρκωμένο Θεό όσοι υπακούν μπορούν να τελειωθούν. Όσοι πιστεύουν στον ουράνιο Θεό δεν θα κερδίσουν τίποτα. Αυτό γιατί είναι ο Θεός στη γη και όχι ο ουρανιός Θεός. Αυτός που παρέχει τις υποσχέσεις και τις ευλογίες στον άνθρωπο. Είναι άδικο τον ουράνιο Θεό να μεγαλοποιούμε και να βλέπουμε τον Θεό στη γη σαν τον μέσο άνθρωπο. Θεός στον ουρανό είναι υπέροχος και σοφός, μα οι άνθρωποι δεν μπορούν να το δουν. Ό,τι φαντάζονται οι άνθρωποι απλά δεν υπάρχει. Ο Θεός στη γη είναι κοινός και ασήμαντος. Είναι πολύ κανονικός, χωρίς πράξεις συγκλονίστικες. Και δεν διαθέτει εξαιρετικό μυαλό. Εργάζεται, μιλά με τρόπο κανονικό, πρακτικό. Αν και δεν μιλάει μέσω κεραυνών, δεν επικαλείται τον άνεμο ούτε τη βροχή διατάζει. Είναι στα αλήθεια η ενσάρκωση του ουρανίου Θεού. Και ο Θεός που ζει ανάμεσα στους ανθρώπους. Εσαρκωμένο Θεό, όσοι υπακούν μπορούν να τελειωθούν. Όσοι πιστεύουν στον ουράνιο Θεό δεν θα κερδίσουν τίποτα. Αυτό γιατί είναι ο Θεός στη γη και υποσχέσεις και τις ευλογίες στον άνθρωπο.